Καλησπέρα σε όλου. Είμαι ο Σάουρο Αλάμπου, πνευματικό ακτινολόγο στη Λευκοσία, στο δίκτυο του, του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγεία στην Κύπρο. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω του συντελεστέ των μεταεκπαιδευτικών μαθημάτων ακτινολογία και ιδιαίτερα τον καθηγητή τον κύριο Χατζηδάκη για την τιμητική πρόσκληση να συμμετέχω στα μεταξυπηρευτικά μαθήματα και να σας παρουσιάσω ένα θέμα, το οποίο αποτέλεσε το αντικείμενο της βασικής μου ερευνητικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της θητείας μου στην, στο Πανεστινιακό Νοσοκομείο του Ρακλείου, όπου έκανα την ειδικότητά μου και αφορά αυτό το θέμα στις, στις τεχνικές ιατρικής απεικόνισης στην διαφοροδιάγνωση των ενδοδιαφυγών τύπου 2 υψηλού κινδύνου μετά από την ενδοαυλική αποκατάσταση του αναβρίσματος της Κυλακή αυστής. Καταρχήν, η υπαρτεχνική τεχνική αφορά στην, στον ενδοαπλικό αποκλεισμό του ανεβεσματικού σάκου μετά από τοποθέτηση εντομοσκεύματο, το οποίο γίνεται μετά από προσπέλαση ή αποκάλυψη από τις μυριές αρτηρίες αρχοτερόπλευρα. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, η απεικόνηση μετά την ΙΒΑΡ τεχνική Συστήνει uh, ξενική Γεωγραφία τον πρώτο μήνα και τον πρώτο χρόνο μετά την μετά το ΙΒΑΡ, με την σκέψη για πιο συχνή παρακολούθηση μέσω απεικόνησης εάν παρουσιαστεί ενδοδιαφυγή ή κάποια άλλη ε, ανομαλία στην απεικόνηση του πρώτου μήνα. Ε, σε αυτόν τον πίνακα βλέπουμε τους, τις πιο συχνέ επιπλοκές μετά από την ενδοαυλική αποκατάσταση του ανεβισμού της κοιλιακής αορτής και όπως βλέπετε η εντοαφική τύπου 2 είναι η πιο συχνή α, επιπλοκή η οποία αφορά ουσιαστικά στην, στην παρουσία αιματικής ροής μέσα στον αιματικό σάκο λόγω ανάστροφης ροής από κλάδους της, α, της αορτής και χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες. Και αυτές οι κατηγορίες είναι ανάλογα με το α, πότε εμφανίζεται η ενδοαφηγή τύπου 2, αν είναι δηλαδή πριν ή μετά τον πρώτο χρόνο, και αν η ενδοαφηγή τύπου 2 παραμένει α, πέρα των έξι μηνών. Ε, Όπω σα είπα προηγουμένω, η ενδοαφηγή τύπου 2 ορίζεται η παραμονή αιματική ροή μέσα στον αριθματικό σακό παρά τον ενδοαπλικό αποκλεισμό του και το αίμα συνήθως οφείλεται λόγω ανάστροφης ροής από τις οσφυκές αρτηρίες ή από την κάτω μισή Σύμφωνα με τα επιλογικά δεδομένα υπάρχουν διαφορετικά είδη και πρότυπα ροής. Μπορεί δηλαδή το αίμα να μπαίνει στο ερευνατικό σάκο από μία οσφυκή αρτηρία και να βγαίνει από την ίδια οσφυκή αρτηρία ή α, μπορεί να μπαίνει από μία οσφική αρτηρία και να βγαίνει από την κάτω μεσηντερία αρτηρία ή από, μια, από ένα άλλο α, αγγείο του, των το, 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 το οσφυγικών αρτηριών. Ε, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδικίες, η απόφαση για επανεπέμβαση των ενδοαφηγών τύπου 2 βασίζεται α, στην, α, στο ρυθμό αύξησης του ενδοαφηγικού σάκου. με, το, με την ένδειξη για επανεπέμβαση εάν έχουμε αύξηση των διαστάσεων του ανισματικού σάκου πάνω από ένα εκατοστό στο, στο, μεσο, στο, διάστημα της παρακολούθησης θεωρώντας ότι χρησιμοποιούμε το ίδιο την ίδια απεικονιστική τεχνική, το ίδιο mortality δηλαδή, για να κάνουμε την μέτρηση του ανισματικού σάκου. Τώρα, η διαχείριση των ενδοδιαφυγών τύπου 2 αποτελεί ακόμα και σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα debate στην ιατρική κοινότητα. Με τα ερωτήματα, εάν χρειάζεται εμβολισμό αυτών των κλάδων, δηλαδή των οσφυγικών αρτηριών ή τη κάτω μεσεντερού πριν την, την τοποθέτηση του εντομοσχεύματο, ή αν μετά την ύβαρ και την διάγνωση των ενδοαφυγών ε, χρειάζεται να, να, α, να προβούμε σε μια συντηρητική α, παρακολούθηση εναντί της, της, της επανεπέμβασης. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες ευεφυγές τύπου 2 ακολουθούν μια α, καλοήθη πορεία και α, υποστρέφουν αυτόματα α, σε ένα διάστημα 6 μηνών. Ε, αυτές είναι οι ενδοιαφυγές οι οποίες μας προβληματίζουν ε, περισσότερο είναι αυτές που εμφανίζονται αργά, μετά από έξι μήνες δηλαδή, ή ε, είναι, ε, ε, εμένουν ε, πέραν ε, του ενός έτους, ενώ ε, η αλήθεια είναι ότι ο κίνδυνος ε, ε, για ρήξη στις ενδοιαφυγές οι οποίες είναι ε, ε, απόλυτα ε, τεκμηρωμένες ότι είναι τύπου 2 είναι εξαιρετικά ε, χαμηλός. Τώρα σύμφωνα μια ε, συστηματική ανάλυση η οποία περιέλαβε 59 μελέτες και πέρα από χίλιους ε, ασθενείς μετά από ΙΒΑΡ ε, η οποία ανέλησε ουσιαστικά ε, τα αποτελέσματα της θεραπείας ε, της συνοδοφυγής τύπου 2 Ο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ε, ε, οι, οι τεχνικές ε, ε, που, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία της συνοδοφυγής τύπου είναι ασφαλείς παρόλα αυτά η κλινική πορεία μετά την επανεπέμβαση δεν διαφέρει αξιόλογα συγκριτικά με τους ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά. Και μια άλλη πρόσφατη μελέτη, η οποία ε, περιέλαβε περισσότερους ασθενείς και ένα μεγάλο χρονικό, ε, χρονικό διάστημα παραγκόρθισης πέρα από τα 10 έτη, ε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ε, οι ασθενείς... Ε, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν με επανεπέμβαση τη συνοδική τύπου 2 δεν α, είχαν μεγαλύτερο α, survival rate και κατέληξαν τελικά στο συμπέρασμα ότι ενδεχομένω οι ενοδοφυγέ τύπου 2 θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συντηρητικά. Ωστόσο, α, έγιναν το, α, το, α, το ερώτημα και την ανάγκη για μεγαλύτερες α, μελέτες οι οποίες θα μπορέσουν να μας αναδείξουν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά την κλινική πορεία της ενδοδιαφυγής τύπου 2 από τη στιγμή της διάγνωσης και έπειτα. Τώρα, μέχρι σήμερα, αυτό που γίνεται είναι η ποιοτική ανάλυση της εικόνας. Και η ποιοτική ανάλυση της εικόνας γίνεται μέσα από τις παραδοσιακές απεικονιστικές τεχνικές με σκοπό να αναγνωρίσουμε την ενδοδιαφυγή. Και αυτές οι τεχνικές είναι η υπερηχοδημογραφία, η αξονική αγγεγραφία και η μαγνητική αγγεγραφία. Η κόλλες τεχνική για τη α, διάγνωση α, της ενδραφήγης είναι η, η CT αγγεγραφία. Τώρα, το επόμενο βήμα είναι όχι μόνο η ποιοτική ανάλυση της εικόνας, αλλά και η ποσοτική ανάλυση της εικόνας. Και αυτό έρχεται να προσθεθεί με τις α, σύγχρονες τεχνικές ιατρικής απεικόνισης που έχουμε πλέον ε, στη διάθεσή μας με τα σύγχρονα μηχανήματα ε, και την ραγδαία ανάπτυξη της, ε, ε, της τεχνολογίας στις μέρες μας. Αυτό προσφέρεται ε, με την Doppler ε, ε, υπερικοδημογραφία. Ε, αυτή η τεχνική ε, δεν είναι... Ε, ε, τα τελευταία χρόνια την εφαρμόζουμε, ωστόσο, ε, όπως θα σας δείξω συνέχεια, αρκετές μελέτες ανέδειξαν τη σημασία της τεχνικής αυτής στην αξιολόγηση των ιδιοαφηγών. Είναι η, η Dual Energy CT, είναι η τεχνική διπλή συνέργεια σε υποξενικό τομογράφο, είναι η τεχνική της σηματικής διήθησης, η, η Perfusion Studies όπως τη λέμε, και είναι και η, τεχνική η, η, η αλγόριθμη, αλγόριθμη τεχνικής ε, νοημοσύνης. Ε, Τώρα, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, διάφορε μελέτε οι οποίε προσπαθούν με διάφορου προγνωστικού δείχτε, προγνωστικού απεικονιστικού δείχτε, καλύτερα, να αναδείξουν τι ενδιαφυγέ τις οι οποίε εμένουν και, ε, όπω είμαι προηγουμένω, έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ε, για τον ασθενή. Και κατάφεραν να καταλήξω στο συμπέρασμα ότι ο χρόνος εμφάνισης της κοιλότητα της στην τελική αγιογραφία μετά την ύβαρτη τεχνική καθώς και η, η πυκνότητα της κοιλότητα αυτής στην πρώτη αξονική αγιογραφία μετά την ύβα είναι ισχυροί δείχτε προκειμένου να εντοπίσουμε αυτή την κατηγορία των ενδοδοφυγών. Και κατάφεραν να αναδείξουν ε, και κάποιες, ε, κάποια cut-off τιμές ούτως ώστε να οδηγηθούμε σε αυτά τα συμπεράσματα όπως σε αυτό το παράδειγμα που βλέπετε ότι στην πρώτη εικόνα δεν, στα δύο δευτερόλεπτα δεν φαίνεται διωφυγή ενώ στα εφτά δευτερόλεπτα αρχίζει να φαίνεται διωφυγή οπότε βλέπετε ότι για πρώτη φορά έχουμε στη διάθεσή μας μετρήσιμες μετρήσιμες αριθμού προκειμένου να αξιολογήσουμε τα δεδομένα, ενώ και η υπέρπυκνη απεικόνιση τη κοιλότητα τη νεοφυγή φαίνεται να ήταν σε αυτήν την περίπτωση σημαντική στην πρώτη μεταχειρητική αξιολογική αγιογραφία. Γι' αυτόν τον λόγο βλέπετε ότι στου έξι μήνε έχουμε μια αύξηση της κοιλότητα της νεοφυγή καθώ και των διαστάσεων του ανεβηματικού σάκου. Τώρα, οι, οι τεχνικέ ε, τη με την τεχνική ντόπλε φαίνεται ότι είναι ε, σημαντικές σημαντικέ ε, και αυτέ ε, αφορούν ουσιαστικά στην μέτρηση τη της, ε, της ταχύτητα και του εύρου τη κοιλότητα της τη ε, Και φαίνεται ότι και, αυτής, και σε αυτέ τι μελέτε ε, βλέπουμε ότι ε, έχουν αναδειχθεί κάποιε ε, ε, cut-off ε, τιμέ προκειμένου να διαφοροδιαγνώσουμε τι συνδοφυγέ υψηλού κινδύνου προ αυτή την, την κατεύθυνση. Μια άλλη ενδιαφέρουσα μελέτη, η οποία ε, έγινε σχετικά πρόσφατα, ανέδειξε έξι διαφορετικού τύπου ε, κύματομορφων ε, με τη μέθοδο της υπερτογμορφία Ντόπλερ και κατάφερε και αυτή η μελέτη ε, να ξεχωρίσει τι συνδοφυγέ υψηλού κινδύνου με αυτή την, ε, την μέθοδο. Ε, Μία άλλη μελέτη, η οποία ήρθε από το τμήμα μας ε, πριν από κάποια χρόνια, ουσιαστικά ανέδειξε για πρώτη φορά ε, θεατρικά δεδομένα την, ε, την αξία της ε, της M.O.T. υπερηχνογραφίας, της motion, δηλαδή ε, υπερηχνογραφίας, στην ε, διαφοροδιάγνωση ε, και στην ανάδειξη ουσιαστικά των εδωιαφυγών υψηλού κινδύνου, εδώ να σας πω ότι η η uh, υπερχοντογραφία είναι μια τεχνική η οποία χρησιμοποιείται από τους καρδιολόγους κυρίως προκειμένου να αξιολογήσει την κίνηση uh, των κυλωτήτων της καρδιάς και σε αυτή τη μελέτη uh, η, η ομάδα uh, uh, από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρακλείου κατάφερε να αναδείξει την αξία της τεχνικής αυτής αξιολογώντας την κίνηση του τυχώματος της, του ανεβρύσματος σάκου στους ασθενείς που είχαν ενδοδιαφυγή μετά την ενδοβλική αποκατάσταση του του ανευρίσματος. Ενώ οι, οι τεχνικές ε, μαγνητικής τομογραφίας ε, με σύγχρονα ε, με, με, με σύγχρονες με σύγχρονα software, ε, έχουν αναδείξει επίσης ε, την σημασία ε, των ε, των μετρήσεων ροής ταχύτητας και φαίνεται ότι ε, μπορούμε και με αυτό το μοτάλιτι να πάρουμε αιμοδυναμικά ε, ε, χαρακτηριστικά ροή ε, τη ε, σημαντική ροή μέσα στον ανεσυματικό ε, σάκο. Τώρα, στην, ε, στα επόμενα ε, 15-20 λεπτά θα σας παρουσιάσω κάποιες ε, τις, βασ, τις τρεις βασικές ε, ε, τεχνικές ε, Σύγχρονε μοντέρνε ιατρικέ απεικόνισει που χρησιμοποιήσαμε, που χρησιμοποιήσαμε ε, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ερακλείου, ε, προκειμένου να διαφοροδιαγνώσουμε τι συνδοφικέ τύπου 2 υψηλού κινδύνου. Η πρώτη τεχνική αφορά στην απεικόνιση τη αιμάτωση. Είναι η, η, η τεχνική perfusion, ε, όπω τη λέμε διαφορετικά, όπου ουσιαστικά αφορά σε μία δυναμική απεικόνιση ε, μετά την εντοφλή χορήγηση του ιδιωτικού χρονογραφικού με σκοπό να αξιολογήσουμε ποιοτικά. Uh, την, uh, την αιμάτωση uh, των ιστών που θέλουμε να εξετάσουμε. Αυτή η, η απεικονιστική εξέταση βασίζεται στην καμπύλη uh, time intensity uh, και μπορεί να προσδιοριστεί σε ειδικά λογισμικά uh, μέσω uh, των τριών uh, βασικών απεικονιστικών τεχνικών uh, που είναι η CT, uh, η MR και η DSA uh, απεικονιστική εξέταση. Uh, το βασικό πλεονέκτημα τη τεχνικής αυτής είναι ότι βασιζόμενοι στην καμπύλη time density παράγονται διάφοροι χρωματικοί χάρτες, οι οποίοι ο κάθε χάρτης αντιστοιχεί σε διαφορετικές παραμέτρους αιμάτωση και με αυτόν τον τρόπο επιτρέπει ο ακτινολόγος να λάβει κάποιους ποσοτικούς υπολογισμούς. Όπως βλέπετε... Ε, ε, αυτές εδώ είναι η τεχνική που χρησιμοποιούσαμε στο, στο τμήμα μα. Ε, γίνεται μια ε, ε, ουσιαστικά ε, επιλέγουμε την την περιοχή που θέλουμε να ε, να σκανάρουμε και στη συνέχεια ε, σκανάρουμε ε, τη συγκεκριμένη περιοχή η οποία είναι, ε, με συγχωρείτε, στα, στα 14 εκατοστά. Ε, και πριν και μετά την χορήγηση του ουσιαγραφικού. Στο, στο συγκεκριμένο πρωτόκολλο σαρώσαμε τον αρισματικό σάκο ε, 35 φορές ε, με σκοπό να αξιολογήσουμε τα δεδομένα και ο χρόνος ε, της σάρωσης ήταν ε, περίπου ε, ένα λεπτό. Στη συνέχεια, βασιζόμενοι στην, ε, στην καμπύλη ε, time density, όπως σας είπα, ε, αξιολογήσαμε όλους τους διαθέσιμους παραμετρικούς χάρτες που είχαμε στη διάθεσή μας στο ειδικό λογισμικό και με ένα ρόι μέσα στην δοιαφυγή μπορέσαμε να αναδείξουμε κάποιους ποσοτικούς δείχτες για την δοιαφυγή στον κάθε ασθενή. Εδώ είναι ένα άλλο μεγάλο πλονέκτημα της τεχνικής αυτής στην οποία με, τους, με κάποιους συγκεκριμένους παραμετρικούς χάρτες όπως είναι ο χάρτη, ο οποίο αντιπροσωπεύει το Area Under the Care τη Καμπύλη, μπορούμε να αναγνωρίσουμε καλύτερα την ιδεοφυγή, όπω βλέπετε και σε αυτό το παράδειγμα, σε σύγκριση με την, με την κλασική CT αγκιογραφία, η οποία γίνεται σε μία χρονική στιγμή. την, την περίοδο που τρέχαμε την, την το πρωτόκολλο της, της τεχνικής αυτής, μια άλλη μελέτη η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα από μια ομάδα από την Αμερική, ανέδειξε την σημασία για πρώτη φορά της τεχνικής αυτής και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η δυναμική απεικόνηση, η City Perfusion δηλαδή, στον αρισματικό σάκο μπορεί να αναδείξει καλύτερα την ιδεοαφηγή σε σχέση με την τριφασική city γεωγραφία. Και ακριβώ σε αυτήν την κατεύθυνση, λίγου μήνε μετά, καταλήξαμε και κατέληξε και η δική μα ομάδα στο, στο Πανεπιστημιακό Ναυσοκομείο του Ρακλείου. Όπου μπορέσαμε να αναδείξουμε τη σημασία τη τεχνική αυτή, όχι μόνο στην διάγνωση τη συνδοδευγή τύπου 2, αλλά και στην διαφοροδιάγνωση των υδροφυγών τύπου 2 υψηλού κινδύνου. Τώρα με τα δεδομένα της της City Perfusion και με, την, και με την δυνατότητα πλέον του υπερσύχνου ανκιογράφου στο τμήμα μας προσπαθήσαμε να δείξουμε και να δείξουμε τη σημασία της τεχνικής αυτής με τη μέθοδο της της DSA. Σε αυτή την εικόνα, σε αυτό το βίντεο συγγνώμη, βλέπετε μια ε, 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 DSA αγκιογραφία, την κλασική και ογραφία, όπου βλέπουμε την προς, προς το τέλος των εικόνων την ανάστροφη ροή και την πλήρωση του ανοιγματικού σάκπου από τις συσφικές αρτηρίες και από την κάτω μεσημερινή αρτηρία. Σε αυτήν την εικόνα και σε αυτό το βίντεο, όπως βλέπετε, μπορούμε να αξιολογήσουμε τα δεδομένα μόνο ποιοτικά. Δηλαδή να πούμε ότι ναι, αυτός ο ασθενής έχει ενδιαφυγή σε αυτό τον χρόνο. Με την TSA Perfusion και με ένα ειδικό λογισμικό το οποίο έχει ε, το ίδιο το μηχάνημα, μπορούμε να πάρουμε τους ε, διάφορους παραμετρικούς χάρτες, οι οποίοι πάλι, όπως και στη CT, αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά ε, την, τους, παρά, τους, τις, το, τις, παράμετρους ε, στην καμπύλη ε, Time to Density, ε, και βάζοντα έναν ROI ε, μέσα στον αρματικό σάκο, μπορούμε να πάρουμε όσον αφορά τον χρόνο άφηξη του ε, ε, στην στον ανεσματικό σάκο, ε, στον χρόνο που το σχεραφικό ε, φτάνει στην μέγιστη ε, πυκνότητα, καθώς και στο πόσο χρόνο παραμένει ε, το σχεραφικό μέσα στον ανεσματικό σάκο. Τώρα, ένα από τα μεγάλα ερωτήματα ε, που είμαι σίγουρο ότι ε, έχονται στο μυαλό σας είναι η ακτινική επιβάρηση. Και η ακτινική επιβάρεση ε, είναι κάτι που μας προβληματίζει και είναι κάτι που πρέπει να το αξιολογούμε και να το μελετούμε. Η αλήθεια είναι ότι ε, η, η τεχνική CT perfusion ε, έχει μεγαλύτερη ακτινική επιβάρεση από, ε, από μία σάρωση ε, CT αγιογραφία. Και η, και η τεχνική uh, DSA-perfusion, η acquisition δηλαδή, έχει μεγαλύτερη ακτινική επιβάρηση από την κλασική uh, DSA-acquisition. Παρ' όλα αυτά, uh, έχει φανεί uh, μέσα από τη μελέτη μας ότι uh, το, το πρωτόκολλο uh, απεικόνησης μέσω της uh, CT-perfusion έχει στατιστικά χαμηλότερη αχτινική επιβάρηση σε σχέση με μια τριφασική... Uh, αξιονική τομογραφία, ενώ η, η DSA η perfusion έχει στατιστικά χαμηλότερη ακτινική επιβάρηση συγκριτικά με την ακτινική επιβάρηση που λαμβάνει ο ασθενή κατά τη διάρκεια τη της, της διαδικασία του ΙΒΑ. Επομένω, αντιλαμβάνεστε ότι αν με, με αυτέ τι δύο τεχνικές καταφέρουμε να, να διαφοροδιαγνώσουμε τόσο πρόημα τις συνδοδοφικές τύπου 2 υψηλού κινδύνου το όφελος που θα έχει ο σενής, θα είναι πολύ μεγαλύτερο από την ακτινική επιβάρηση που λαμβάνει. Τώρα, η αξιονική τομογραφία διπλή ενέργεια είναι πάλι ένα από τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μα τα τελευταία χρόνια με του σύγχρονου αξιονικού τομογράφου και έχει διάφορε εφαρμογέ. Και μία από τι εφαρμογέ αυτέ και από τι χρησιμότητε τη τεχνική αυτή είναι, είναι, το vascular imaging, δηλαδή είναι η απεικόνηση των αγκίων, όπω θα σα δείξω στη συνέχεια. Τώρα κάποια βασικά ε, στοιχεία έχουμε ε, τρεις βασικούς τύπους ξωνικών που τη διπλής ενέργειας, που ουσιαστικά ο στόχος ε, αυτόν, ε, ο στόχος ε, των τεχνικών αυτών είναι να πάρουμε εικόνες σε διαφορετικά ενεργειακά επίπεδα και με αυτόν τον τρόπο ε, μπορούμε, δηλαδή με τις διάφορες ενέργειες που μπορούμε να ε, να υπολογίσουμε και να, να αξιολογήσουμε σε ειδικά λογισμικά, μπορούμε να διαχωρίσουμε απεικονιστικά υλικά, τα οποία έχουν διαφορετικά, επαρκώς διαφορετικά φάσματα απορρόφησης, όπως για παράδειγμα είναι το, το ιόδιο και το νερό, το ιόδιο και το ασβέστιο, και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να συνθέσουμε εικόνες πυκνότητας των υλικών. Μπορούμε να, να αξιολογήσουμε την χημική σύσταση των, στις πέτρες στα νεφρά. Ε, μπορούμε να δούμε κάποιε κάποιες άλλες εφαρμογές είναι αυτές πέραν από την αγκιακή απεικόνηση να δούμε και για παράδειγμα στο νοσοσκελετικό κάποιον το είδημα που φαίνεται στο μαγνήτη, πώς αυτός, αυτό το είδημα μπορεί να φανεί α, σε μια ξωνική τομογραφία, η οποία διπλής ενέργεια, η οποία μπο, χάνεται ουσιαστικά στην κλασική CT, ενώ μέσω της, α, της δυνατότητας να έχουμε διαφορετικές εικόνες σε διαφορετικά ενεργειακά επίπεδα, μπορούμε να κάνουμε αφαίρεση ουσιαστικά των ψεύδα, γραφών, από τα μέταλλα, από τα ξένα σώματα και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε καλύτερα, πολύ καλύτερα την, τις παρακείμενες τις δομές. Μία άλλη εφαρμογή της Dual Energy τεχνικής είναι μέσω της, της καμπύλη φάσματος, όπου έχει βρεθεί ότι μπορούμε να, να, να διαφοροδιαγνώσουμε μέσα από κάποιε συγκεκριμένε παράμετρους ένα καρκίνο από μία Uh, φλεγμονή, uh, ενώ στην, uh, στην απεικόνιση των αγκείων uh, μία από τις μεγαλύτερες εφαρμογές που έχει είναι η ανασύνθεση εικόνων uh, uh, με βάση uh, την, uh, uh, το, με τις πυκνότητα των υλικών, όπως για παράδειγμα σε αυτή την εικόνα που βλέπουμε ότι ε, εδώ είναι μια κλασική αξονική αγγεωγραφία, ενώ, ενώ, με μια αξονική τομογραφία διπλής ενέργειας μπορούμε να αφαιρέσουμε ε, την, το ασβέστιο και να αξιολογήσουμε πολύ καλύτερα ε, το επίπεδο της στένωσης, όπως αυτό το παράδειγμα με την, ε, στο επίπεδο της, ε, του, του βολβού. Μια άλλη, ένα άλλο από τα πληροεκτήματα της ε, αξιολογικής δημογραφίας διπλής ενέργειας είναι ε, η αφαίρεση ουσιαστικά ε, του ιωδίου. Αυτές εδώ όλες οι εικόνες είναι με μία σάρδο στον ασθενή. Μπορούμε να, να ενεργοποιήσουμε το ειδικό λογισμικό και να αφαιρέσουμε ε, το σιαγραφικό ε, από, από τα αγκία. Μπορούμε να ε, τονίσουμε ε, το σχεαγραφικό, ε, δηλαδή να πούμε στο software δείξε μας μόνο το σχεαγραφικό ή ε, ε, μπορεί να αφαιρέσουμε ε, τα οστά, τις ασβεστώσεις και ούτω καθεξής. μία από τις τεχνικές... τεχνικές, μία από τα, συγγνώμη, από τα πλενεχτήματα της ε, τεχνικής αναδείχθηκε πριν από μία δεκαετία περίπου και ουσιαστικά ανέδειξε τη σημασία της, του, να, πάρουμε εικόνες χωρίς χωρίς σκιαγραφικό και αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό προδεκαετίας, διότι ουσιαστικά ανέδειξε τη σημασία ε, του να μειώσουμε την ημία σάρωση και επομένως ε, ε, το, της λιγότερης ακτινικής επιβάρησης ε, με αυτή την τεχνική. Ένα άλλο ε, μεγάλο πλονέκτημα ε, με, την αφαι με την αφαίρεση του ιοδίου είναι να, να αναγνωρίσουμε αν υπάρχει... Ε, ή όδιο και επομένω και γραφικό μέσα στον αναπτυσματικό σάκο, που πάρα πολλέ φορέ ξέρουμε ότι μέσα στον αναπτυσματικό σάκο η και επομενω σκιαγραφικό μεσα στον αναπτυσματικο σακο που παρα πολλε φορε ξερουμε οτι μεσα στον αναπτυσματικο σακο η παρουσια του αφηγη μπορει να επιβεβαιώσουμε την αλλη μπορουμε να να τονισουμε με ιωδίου σκιαγραφικού και επομένω σύνοδο μέσα στον αντιστοιματικό σάκο. Πρόσφατε μελέτε έδειξαν ότι εικόνες χαμηλής ενέργειας και συγκεκριμένα κάτω από 60 kV μπορούν να διαγνωσούν καλύτερα τέτοιες διδαφυγές και έχει και το μεγάλο πλονέκτημα του ότι όσο πιο χαμηλή, όσο εικόνες με χαμηλή Uh, ενέργεια uh, τονίζουν περισσότερο το ιόδιο και επομένως uh, μπορούμε να uh, χορηγήσουμε και uh, λιγότερο δίχως και με την τεχνική αυτή. Τώρα, μέχρι σήμερα, η τεχνική διπλής ενέργειας μετά την τεχνική ΙΒΑΡ uh, έχει φανεί ότι uh, βοηθάει καλύτερα στην διάγνωση των ιδεαφικών σε εικόνες χαμηλής ενέργειας uh, με τα της ε, λιγότερης ε, ποσότητας ιοδιούχου ε, και της χαμηλότερης ε, αχτινικής επιβάρησης λόγω του ότι γλιτώνουμε ε, τη μία σάρωση ε, επειδή παίρνουμε εικόνες ε, που αφαιρούμε το σχεδιαγραφικό. Ε, στο δικό μας το πρωτόκολλο, ε, το οποίο το δημοσιεύσαμε στο ε, European General Of Radiology 2022, ε, ουσιαστικά ε, επιβεβαιώσαμε τα μέχρι τώρα ευρήματα, δηλαδή ότι ε, οι εικόνες χαμηλής ενέργειας ε, μπορούν να μας αναδείξουν καλύτερα την εδωαφυγή. Ε, αναδείξαμε λιγότερη ακτινική επιβάρηση ε, συγκριτικά με ε, την τριφασική αξιονική τομογραφία, ενώ αυτό που προσθέσαμε στην βιβλιογραφία είναι ότι με την τεχνική της διπλής ενέργειας ε, μπορούμε να αξιολογήσουμε ποσοτικά την ενδογραφική τύπου 2 και επομένως να προβλέψουμε τις ενδογραφικές τύπου 2 υψηλού κινδύνου. Στη μελέτη ε, που, ε, που τρέξαμε, ουσιαστικά ε, αναδείξαμε κάποιους ε, παραμετρικούς χάρτες, που αυτός, ε, κάποιοι από αυτούς ήταν ο, ο χάρτης του ε, ε, ατομικού το αριθμού των υλικών, καθώς και η συγκέντρωση, ο χάρτης συγκέντρωσης του Ιωδίου στις εικόνες. Και όπως βλέπετε, με ένα ρόι μέσα στην γραφική μπορέσαμε να πάρουμε κάποιες συγκεκριμένες τιμές, οι οποίες ουσιαστικά αυτές αντιπροσωπεύουν την, τον, το effective Z του, της και τη συγκέντρωση του Ιωδίου, την συνοδοφυγή στον συγκεκριμένο ασθενή. Επίσης, πήραμε και την καμπύλη φάσματος και μπορέσαμε να αναδείξουμε κάποιους, κάποιους δείχτες, κάποιους προγνωστικούς δείχτες, οι οποίοι τελικά ήταν, κάποιοι από αυτούς ήταν στατιστικά σημαντικοί, όπως βλέπετε, όσον αφορά στην διαφοροδιάγνωση των διαφυγών υψηλού και χαμηλού κινδύνου. Και τελειώνοντα, οι αλγόριθμοι τεχνική, νο, τεχνητή νοημοσύνη ε, δεν μπορούσαν να, ε, να παραλείψουν από το αντικείμενο ε, μελέτης μελέτη των, τραφηγών τύπου 2. Ε, διότι, όπως ξέρετε, όπως ε, βλέπουμε στα, στα βιβλιογραφικά δεδομένα, ε, όλο και περισσότερο στις μέρες μας ε, το AI ε, ε, φαίνεται να, να, να μπαίνει στην, κυρίως στην ακτινολογία και στην ακτινοδιαγνωστική. Με μεθόδους ραδιόμιξ και μηχανικής μάθησης προσπαθήσαμε να, να γνωρίσουμε τις τύπου 2 οι οποίες είχαν χαρακτηριστικά πιο ε, τι κάναμε, ουσιαστικά πήραμε τις, ε, τους ασθενείς οι οποίοι ε, προ, ε, προβήκαν σε IVA και είχαν ε, 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 εξονική τομογραφία ε, στον πρώτο μήνα, στους έξι μήνες και στον ένα χρόνο και είχαν ιδιοφυγή ε, τύπου ε, τύπου ε, ε, δύο ε, στον ένα μήνα και στους έξι μήνες. Ε, πήραμε αυτές τις ακσονικές, κάναμε segmentation, ουσιαστικά πήραμε όλες τις εικόνες και προσπαθήσαμε ε, manually να χαρτογραφήσουμε ουσιαστικά σε κάθε εικόνα της την ενδιαφυγή τύπου 2 και στη συνέχεια, σε ειδικά λογισμικά, πήραμε τα ρατιόμιξ τα χαρακτηριστικά του κάθε ασθενή στην κάθε αξιωτική τομογραφία της ενδιαφυγής τύπου 2 και προσπαθήσαμε να εκπαιδεύσουμε κάποια μοντέλα μηχανικής μάθησης ώστε να δούμε αν μπορούμε αυτά τα μοντέλα να διαφοροδιαγνώσουν ε, τι συνοφικέ ε, υψηλού κινδύνου τύπου 2 ε, μετά ε, από Ιβα. Ε, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ε, απομονώσαμε ουσιαστικά από τα, ε, πέρα από τα 900 αρχικά ε, ραδιόμιξ χαρακτηριστικά ε, τη συνοδοχική τύπου 2. Καταφέραμε να απομονώσουμε τα σημαντικότερα ε, αυτά που αφορούσαν στι αξονικέ του ενό μήνα και του και των έξι μηνών και ουσιαστικά καταφέραμε να εκπαιδεύσουμε με πάρα πολύ ψηλά ποσοστά επιτυχίας τα μοντέλα μηχανικής μάθησης τα οποία μπορούσαν να ανοιχνεύσουν αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία ήταν ύποτα για υψηλού κινδύνου εντουγιαφυγές, τα οποία στο μέλλον στον ένα χρόνο, δηλαδή, προκάλεσαν αύξηση ε, του αριθματικού σάκου. Ε, και τελειώνοντας, αυτό που θέλω να, να τονίσω με την παρουσίαση αυτή και την ανάδειξη όλων αυτών των σύγχρονων τεχνικών ε, και των μοντέρνων τεχνικών ιατρικής απεικόνισης είναι ότι ε, η ακτινοδιαγνωστική ε, αλλάζει και φαίνεται ότι μετατρέπεται σε λειτουργική απεικόνιση και σε ποσοτική αξιολόγηση των εικόνων και πρέπει ε, εμείς ε, οι νέοι να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε αυτές τις τεχνολογίες, να τις γνωρίσουμε, να εκπαιδευτούμε πάνω σε αυτές, διότι ε, όλες αυτές οι, οι τεχνικές ε, θα είναι εργαλεία τα οποία ε, θα πρέπει να ταξιολογήσουμε και να ταξιοποιήσουμε ε, με, τον, ε, με κάθε δυνατό τρόπο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την προσοχή σας.